Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 355 από το βιβλίο Βασιλέων Α. Βασιλέων Α, κεφάλαιο Ιωταΐτα και εδάφιο 16, σελίδα 351. Ιωταΐτα, 16 εδάφιο, σελίδα 351. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία η συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν. Και ο Αχάβ πήγε εν συνάντηση του Ηλία. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ: «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ?» Ο δε είπε: «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκατελείπατε τα συντολά του Κυρίου και πήγες κατόπιν των Βααλήμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον, συνάθρεσον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος το Κάρμιλον και τους προφήτας του Βαάλ, στους 450 και τους 400 προφήτας των Αλσών, ήτνε στρόγουσιν εις την τράπεζα της Ιεζάβελ. Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθρισε τους προφήτας στο όρος το Κάρμιλον και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε: «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά αν ο Βάαλ, ακολουθείτε Αυτόν». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαόν: «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτε του Βάαλ είναι 450 άντρες. Ας δώσωσι λοιπόν εις ημάς δύο μόσχους και ας εκλέξωσι τον έναν μόσχον δι' αυτούς και ας διαμελήσωσιν αυτόν και ας επιθέσωσιν αυτόν επί των ξύλων και πυρ ας μη βάλωσι. Κι εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλον μόσχον και επιθέσει επί των ξύλων και πυρ δε θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των Θεών σας και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και ο Θεός ως της εις ακούσει διαπυρός, ούτως σας είναι ο Θεός». Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε: «Καλός ο λόγος». Κι είπε ο Ηλίας προς τους προφήτας του Βάαλ: «Εκλέξατε εις αυτόν τον έναν μόσχον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί και επικαλέστε το όνομα των Θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε». Και έλαβαν τον μόσχον το δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες: «Επάκουσον ημών Βάαλ και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησαν». Και περί τη μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς έλεγεν: «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί ή ασχολείται, ή ισοδηπορίαν, ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει». Και επεκαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μαχαίρας και μελόχας, έως ο αίμα εξεχύθη από αυτούς. Και αφού παρήλθεν η μεσημβρίαν, και αυτοί προεφύτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς, και ούκεν φωνή και ούκεν ακρόασης και ούκεν προσοχή. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν: «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πάσο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αριθμών των φυλών των ιών του Ιακώβ, προς τον οποίον ήρθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: «Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου και έκαμε άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλησε τον μόσχον και επέθησε επ' αυτόν επί των ξύλων και είπε: «Γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίες και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε: «Δευτερώσατε και δευτέρωσαν». Και είπε: «Τριτώσατε και τρίτωσαν». Και περιέτρεχε το ίδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτιε γέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμνα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσον μου Κύριε, επάκουσον με, δια να γνωρίσει ο λαός ότι ο λαός ούτως, ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία αυτών ο πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το ίδωρ το εν τη άβλακη. Και ότε είδε πάσο ο λαός έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπων: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας: «Πιάσατε τους προφήτας του Βάαλ, μη δεις εξ αυτών ας μη διασωθεί». Και επίασαν αυτούς και κατεβίβασαν αυτούς ο Ηλίας εις τον χείρα Μαρών Κισών
και έσφαξεν αυτούς εκεί. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Αχάβ, ανάβα, φάγε και πίε, διότι φωνή πλήθους βροχής είναι. Και ανέβη ο Αχάβ για να φάγει και να πει. Και ο Ηλίας ανέβη στην κορυφή του Καρμήλου και έκυψε εις την γην και έβαλε το πρόσωπο αυτού αναμέσων των γονάτων αυτού και είπε προς τον υπηρέτη αυτού, ανάβα τώρα βλέψον προς την θάλασσα. Και ανέβη και έβλεψε και είπε δεν είναι ουδέν. Ο δε είπεν είπαγε πάλιν έως επτάκης. Και την εβδόμηνη φοράν είπεν ιδού νέφος μικρόν ως παλάμη ανθρώπου ανεβαίνει εκ της θαλάσσης. Και είπεν ανάβα, είπε προς τον Αχάβ, ζεύξον την άμαξάν σου και κατάβα, δι' να μη σε εμποδίσει η φροχή. Και εν τω μεταξύ ο ουρανός συνεσκότασεν εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη και ανέβη ο Αχάβ στην άμαξαν αυτού και πήγαινε στις Ισραήλ. Και χείρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλίαν και συνέσφιξε την οσφήν αυτού και έτρεχεν έμπροσθεν του Αχάβ έως της εισόδου της Ιεζραήλ. Αμήν. Όπως είπαμε, ο λαός Ισραήλ σε τέλεια αποστασία. Ο βασιλιάς ο Αχάβ, γυναίκα του Ιεζάβελ, οι χειρότεροι που πέρασαν ποτέ από τον λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, όμως ο Θεός τους αγαπάει και ψάχνει να βρει σχέδιο να τους επιστρέψει. Ψάχνει να βρει τρόπο. Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να επιστρέψει ο αμαρτωλός, να μετανοήσει, να πιστέψει, να εξητήσει και να σωθεί. Αυτό που βλέπει λοιπόν τώρα ο Θεός στο λαό είναι ότι ο λαός αυτός δεν έχει πέσει στην πλήρη και τέλεια απιστία της Ιεζάβελ, αλλά είναι μεταξύ δύο φρονημάτων. Και αυτό είναι κάτι που μόνο ο Θεός το βλέπει και είναι κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να διορθώσει. Υπάρχει η αποστασία πλήρης, όπου ο άνθρωπος χάνει εντελώς την πίστη του και πολλές φορές γίνεται και αιρετικός, και εκεί ο Θεός του μας λέει μην ουθετήσεις τον αιρετικό πάνω από δύο φορές, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Και εκεί είναι το τέλος της αποστασίας. Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Είναι αυτοκατάκριτος, έχει διαφθαρεί και δεν έχει και καμία ελπίδα σωτηρίας. Λυπάται ο Θεός και προσπαθεί να προλάβει το κακό. Ο λαός Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτή την κατάσταση. Είναι μεταξύ δύο φρονημάτων. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Ποιο είναι το σωστό? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ ή οι θεοί των εθνών? Και βλέπουν τα έθνη να προκόβουν σε σχέση με το λαό Ισραήλ που πτωχεύει. Γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός δεν είναι μαζί με έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος πτωχεύει, χάνεται, αδυνατίζει, εξασθενεί. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν βλέπει τα έθνη ότι προκόβουν μέσα στην απιστία τους, μέσα στην ειδωλολατρεία τους και τον εαυτό του να χάνεται. Και έτσι ακούει και το βασιλιά, ακούει και την Ιεζάβελ και βρίσκεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Και ο Θεός τώρα έχει καταστρώσει ένα σχέδιο, και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι κάτι που μας παρηγορεί και μας ενισχύει. Ότι ο Θεός έχει σχέδιο. Έχει καταστρώσει σχέδιο για να βρει τη λύση. Αλλά τη λύση εκεί που υπάρχει λύση. Και εμείς έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Εμείς δεν μπορούμε να καταστρώσουμε σχέδια, αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε στο σχέδιο του Θεού. Και αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Να συμμετέχουμε στο σχέδιο που μόνο ο Θεός μπορεί να σχεδιάσει και να έχει αποτελέσματα. Και ο Θεός τώρα έχει σχεδιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για να κάνει το λαό Ισραήλ όλους να πούνε ο Κύριος είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ είναι ο αληθινός Θεός, η δε Βαλήμ είναι ψεύτικη θεή. Ο Βάλ είναι ψεύτικος Θεός.
Και έτσι το σχέδιό του αρχίζει και θα τελειώσει, γιατί ο Θεός είναι πιστός, είναι θαυμαστός, αρχίζει αλλά και θα τελειώσει μόνο αν βρει σχέδια εκλογής του που να μείνουν όμως μέχρι τέλους. Δηλαδή και στη δοκιμασία να μείνουνε και στις εντολές του Θεού να υπακούνε. Και αυτός ο άνθρωπος τον οποίο βρήκε ο Θεός ήταν ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος των ωραίων, αγριάνθρωπος θα λέγαμε, καμία σχέση με τον Θεό, αλλά ειλικρινής που τον επισκέφθηκε ο Θεός. Δεν μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού πώς τον επισκέφθηκε, αλλά ο Λόγος του Θεού μας τον φέρνει μπροστά μας έτοιμο προφήτη με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Τον επισκέπτει και του λέει, έλα εδώ, θα κάνεις ό,τι σου πω και θα πας όπου σου πω. Αυτή είναι η ασφάλειά σου, αλλά και αυτή είναι η ασφάλεια να εκπληρωθεί το σχέδιό μου. Η ασφάλεια να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, για μας και για τους άλλους, είναι να εμπιστευτούμε απολύτως στο Θεό. Να εξητούμε τη φωνή του Θεού και να υποτασσόμεθα στη φωνή του Θεού. Αυτό είναι ασφάλεια. Και του λέει πολύ σοβαρά πράγματα. Η Ηλία, για 3,5 χρόνια δεν θα βρέξω, θα έρθει μεγάλη πείνα στο λαό Ισραήλ. Και εσύ πρέπει να πας να πεις στον Αχάβ ότι χωρίς το λόγο μου, χωρίς την προσευχή μου, ο Κύριος δεν θα βρέξει. Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Μόνο όταν πραγματικά πιστεύει το Θεό και τα λόγια Του. Για να το πω πιο αναλυτικά, όταν πραγματικά γνωρίζει το Θεό. Όταν πραγματικά ο Θεός το έχει αποκαλυφθεί. Και ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σε μερικούς ανθρώπους, στην Παλαιά Διαθήκη έτσι εργαζότανε. Σήμερα αποκαλύπτεται σε όλους που τον εξητάνε. Θα πάει τώρα ο Αχάβ, θα εμπιστευτεί τα λόγια. Είναι αλήθινα. Δεν έχει τέτοιες αμφιβολίες. Πήγε, τον βρήκε και έφυγε. Και αμέσως άρχισε η πείνα. Η λειψιδρία, δεν έβρεχε ο Θεός. Τώρα όμως σε αυτή την πείνα και σε αυτή τη λειψιδρία, πρώτος από όλους, ταλαιπωρούμενος είναι ο Ηλίας. Αλλά ξέρει πια ο Ηλίας το μεγάλο μυστικό. Η ζωή μου θα είναι σε ασφάλεια όταν πλησιάζω το Θεό να μου μιλήσει. Η ζωή σου θα είναι σε ασφάλεια όταν πλησιάζεις το Θεό να σου μιλήσει. Και το Θεό τον πλησιάζουμε για να μας μιλήσει, έτσι όπως μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπως ό,τι ακριβώς γινόταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ενέμενον προς καρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές, σε όλη τη λειτουργία της Εκκλησίας. Σε όλη τη λειτουργία της Εκκλησίας. Δεν ήτανε επισκέπτες στην Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία ήταν το σπίτι τους, η ζωή τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έμεναν έτσι, ο Θεός άρχισε να αποκαλύπτεται και να ενεργεί θαυμαστά, όπως τον Ηλία. Πήγαινε στον Χήμαρο και εκεί θα στέλνω κόρακες να σε ταΐζουνε. Δεν θα πεινάσεις εσύ. Μα στο Χήμαρο μόνος μου για λίγες μέρες μέχρι να ετοιμάσω την καρδιά της χείρας στα Σαρεπτά. Πήγαινε, περίμενε και πήγε και περίμενε. Και όταν στέγνωσε ο Χήμαρος, είχαν στεγνώσει και τα αποθέματα της χείρας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να συντηρήσει το δούλο Του με τα υπάρχοντα ανθρώπων, αλλά θέλει να συντηρήσει τους δούλους Του με τα θαύματά Του, τα θαυμάσια Του και τα μεγαλεία Του. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Δεν θέλω να είσαι υποχρεωμένος, Ηλία, σε μια γυναίκα ή σε κάποιους ανθρώπους και να είσαι ευγνώμων σε αυτούς. Θέλω να είσαι υποχρεωμένος και ευγνώμων στο Θεό. Ο Θεός θα φροντίσει. Ο Θεός θα μεριμνήσει. Έχει τους τρόπους Του, έχει το σχέδιό Του. Ο Θεός θα μεριμνήσει. Αλλά εμείς μην χάσουμε την πίστη μας
Και η πίστη μας πώς εκδηλώνεται? Με την υπακοή μας. Και η υπακοή μας πώς εκδηλώνεται? Με το να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Να έχουμε Λόγο Θεού. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, έκατσε λίγες μέρες εκεί και άλλα 3,5 χρόνια περίπου στα Σαρεπτά του Σιδώνος, μια πόλη ιδωλολατρική που ο Θεός τον έτρεφε με το ρογίον της χείρας και το αλεύρι της χείρας. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ο Βαλάμ, και ο Αχάβ, αλλά και ο λαός Ισραήλ να είναι έτοιμοι να ακούσουν τα λόγια του, να υπακούσουν στα λόγια του, στα λόγια του Ηλία, στα λόγια του Θεού. Και θα έρθουν σε μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν στο σημείο να πούνε ό,τι μου πεις θα κάνω, Κύριε. Μέχρι να το πει αυτό ο άνθρωπος, η ταλαιπωρία θα συνεχίζεται. Αλλά ό,τι μου πεις θα κάνω και να το κάνει. Πράγματι, ήρθε ο καιρός ο κατάλληλος, γιατί χρειάζεται καιρό ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να υποταχθεί, να σκύψει το κεφάλι. Χρειάζεται χρόνο και ο Θεός το ξέρει και έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Μακροθυμεί ο Θεός. Δεν βραδυπορεί, δεν βραδύνει, μακροθυμεί ο Θεός. Και έτσι του λέει του Ηλία, τώρα πήγαινε, συνάντησε τον Αχάβ και πες του να συγκεντρώσει όλο το λαό Ισραήλ. Μα θα ακούσει? Θα σ' ακούσει τώρα. Τώρα θα σ' ακούσει. Να συγκεντρώσει όλο το λαό Ισραήλ. Να συγκεντρώσει και τους προφήτες του Βααλ. Και όταν τους συγκεντρώσει θα τους προτείνεις να εξητήσουν εσύ το Θεό σου και εκείνη τους θεούς τους. Για να γίνει φανερή η δύναμη του Θεού του Υψίστου. Γιατί έτσι και μόνο έτσι θα πιστέψουν και θα υπακούσουν στο Λόγο μου. Το οποίο είναι απαραίτητο για να έρθει βροχή, για να έρθει ευλογία. Για να έρθει η βροχή, για να έρθει η ευλογία, απαραίτητο είναι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να πιστέψει στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, να εκτελέσει, και τότε όλα παίρνουν τη θέση τους. Πολλές φορές έχω σκεφτεί, ανθρώπινα λέω, μήπως κάτι τέτοιο κάνει ο Θεός και στην πατρίδα μας. Μακάρι. Γιατί είναι Θεός αναλύωτος, ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Μακάρι, θα το δούμε. Και ήθε να είμαστε μέσα σε αυτούς που ο Θεός μας έχει στο σχέδιό Του για τη δόξα Του. Ήθε. Ο Ηλίας τον επισκέφθηκε, του λέει λοιπόν ακριβώς όπως του είχε πει ο Θεός, φώναξε το λαό και τους προφήτες του Βααλ για να φανερωθεί, επειδή είσαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, και ο Αχάβ ήταν μεταξύ δύο φρονημάτων, ο χειρότερος των βασιλιάδων, αλλά δεν ήταν σαν την Ιεζάβελ, δεν ήταν σε τέλεια διαφθορά. Πάντα ο Θεός έβλεπε κάτι σε αυτόν, μήπως και γίνει κάτι. Δεν έγινε τελικά, και δεν έγινε γιατί ο φόβος ο ανθρώπινος τον εμπόδισε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, αν και ο Θεός του αποκάλυπτε τη δύναμή του. Ο Αχάβ δέχτηκε την πρόταση. Παράξενο, αλλά πια είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου να εκπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, ο λαληθής στον Ηλία, το δούλο του Θεού, τον προφήτη. Μάζεψε τους προφήτες του Βαάλ 450 άντρες, μάζεψε το λαό του Ιούδα, του Ισραήλ, και εμφανίστηκε πια ανάμεσα σε αυτούς και ο Ηλίας, που αφού τους ονείδησε γιατί περπατάτε ανάμεσα σε δύο φρονήματα, ώστε τίποτα καλό να μην γίνεται στη ζωή σας και να υπάρχει τέλεια απομάκρυσης του Θεού από σας, γιατί το να περπατάει ο άνθρωπος σε δύο φρονήματα τελικά θα καταλήξει στην απώλεια. Θυμάμαι, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω όταν είχα πρωτοπιστέψει, τι σημαίνει περπατάω σε δύο φρονήματα και γιατί είναι τόσο σοβαρό. Το άκουγα στο κήρυγμα
Και το βλέπα και στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι τόσο σοβαρό. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί πήγαινα και τον ρώταγα. Λέω, Κύριε, τι σημαίνει δύο φρονήματα, περπατάω σε δύο φρονήματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν το καταλαβαίνω, γιατί είναι τόσο σοβαρό. Και ενώ προσευχόμουν και τον ρώταγα, με φέρνει σε όραση και με δείχνει να περπατάω σε δύο κράσπεδα πεζοδρομίου. Το κράσπεδο είναι το άκρο-άκρο, το τσιμέντο. Αλλά εκεί που περπάταγα εγώ ήταν δύο κράσπεδα. Το ένα πόδι μου το δεξί ήταν στο ένα κράσπεδο και το άλλο πόδι μου το αριστερό στο άλλο κράσπεδο. Και περπάταγα. Αυτό όμως άρχισε να μην είναι στην ίδια ευθεία, να υπάρχει κάποια πολύ μικρή κλίση, το ένα προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. Εγώ λοιπόν προχώραγα. Και καθώς προχώραγα άρχισα να κουτσένω. Το δεξί πόδι κάτω, το άλλο απάνω. Χωλαίνεται, κουτσένεται, θυμήθηκα, μεταξύ δύο φρονημάτων. Συνέχιζα όμως. Όσο προχώραγα, κούτσενα όλο και πιο πολύ, γιατί η απόσταση γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Και κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σημείο που πάτησα στο κάτω και δεν είχε τη δύναμη το αριστερό πόδι να με σηκώσει. Και έμεινα κάτω. Τρόμαξα, συνήλθα και είπα, τώρα ξέρω τι σημαίνει χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν υπάρχει έλεος και σωτηρία. Εάν δεν πάρεις το πόδι σου από το κράσπεδο της ανομίας και της παράβασης και συνεχίζεις με ένα πόδι στην ανομία και ένα πόδι στον νόμο του Θεού, θα μείνεις κάτω τελικά. Δεν θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορέσεις να σηκώσεις το σώμα σου να ανέβει καλά. Αυτό είχε ο λαός Ισραήλ και αυτό ήθελε να γκρεμίσει ο Θεός με τον Ηλία. Γι' αυτό στάθηκε ο Ηλίας μπροστά και λέει, πάρτε ένα μόσχο εσείς και ένα μόσχο εγώ. Βάλτε το εσείς στο θυσιαστήριό σας και εγώ στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Στο θυσιαστήριο του Βάλ και στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Προσευχηθείτε μήπως και ο Θεός ρίξει φωτιά από τον ουρανό ώστε η θυσία να φανερωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτη προς το Θεό. Σε όποιον ο Θεός απαντήσει, αυτός είναι και ο αληθινός Θεός. Ο Θεός που απαντάει. Γιατί ο αληθινός Θεός, αδερφοί αγαπητοί, απαντάει. Να το πω πολλές φορές. Ο αληθινός Θεός απαντάει. Ο αληθινός Θεός αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Ο αληθινός Θεός θέλει να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Ο αληθινός Θεός θέλει να δοξάζεται. Δεν είναι Θεός αδιάφορος. Είναι Θεός που είναι αγάπη. Πόσο μάλλον περισσότερο ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, όμοιος με μας, έπαθε καθομοιότητα ημών για να μπορεί να είναι τέλειος μεσίτης, αρχιερέας. Αυτό θα πει μεσίτης, αρχιερέας μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που να στέκεται στα δεξιά του θρόνου του Πατρός και να προσεύχεται κάθε στιγμή για τον κάθε ένα φίλο του ξεχωριστά. Ο Θεός απαντάει όταν ζητάς με πίστη και όταν η πίστη έχει έργα υπακοής. Γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Και πραγματικά αποδέχτηκαν την πρόκληση και την πρόσκληση οι 450 προφήτες του Βάαλ και άρχισαν από το πρωί, αφού έφτιαξαν το θυσιαστήριό τους και έβαλαν το μοσχάρι απάνω, να προσεύχονται, να φωνάζουν, να ουρλιάζουν, λες και με τη δύναμη την ανθρώπινη θα απαντήσει ο Θεός. Και όταν τους έβλεπε έτσι να κάνουνε, να εξητούνε με τέτοιο ανόητο ανθρώπινο τρόπο, τους ονείδιζε ο Ηλίας λέγοντας, συνεχίστε, συνεχίστε, γιατί που ξέρεις, μπορεί ο Θεός
Γιατί είναι Θεός να συνομιλεί και να μην ασχολείται με εσάς, να είναι σε οδηπορία και να μην σας ακούει, του σονίδιζε. Να κοιμάτε και πρέπει να περιμένετε να το ξυπνήσετε, συνεχίστε να φωνάζετε. Και αυτοί με μεγαλύτερο φανατισμό φωνάζανε και έκοβαν με λόγχες τα χέρια τους, μάτωναν το σώμα τους κατά την συνήθεια της λατρείας τους. Γιατί ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο να τον ταλαιπωρεί. Να του ταλαιπωρεί το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα. Όταν έφτασε η ώρα της απογευματινής προσφοράς για το λαό Ισραήλ κατά το Λόγο του Θεού, ήρθε η σειρά του Ηλία. Ο Ηλίας λοιπόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού πάντοτε, πρώτα επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου του και κεκριμνισμένο, αφού προηγούμενα φώναξε το λαό και τους είπε «πλησιάσατε σε μένα, να δείτε τώρα τι θα κάνει ο Κύριος». Δηλαδή ίχνος απιστίας, απόλυτη βεβαιότης. Αυτός που έκανε τόσο πολλά μέχρι τώρα θα φτάσει το έργο του μέχρι το τέλος. Και αφού διόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν και κεκριμνισμένο, γιατί κανένας πια δεν πήγαινε να θυσιάσει σε αυτό από το λαό Ισραήλ, πήρε 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών του Ιακώβ, προς τον οποίον ήρθε ο λόγος του Κυρίου λέγον ότι εσύ θα ονομάζεσαι Ισραήλ, και πρώτον οικοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριων στο όνομα του Κυρίου με προσευχή. Φτιάχνει ένα θυσιαστήριο, αλλά εν το όνομα του Κυρίου. Όχι όπως το θέλει αυτός, όπως του έχει πει ο Θεός. Ερώτημα. Έχεις θυσιαστήριο? Πώς θα σου απαντήσει ο Θεός? Πώς? Το οικοδομεί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά πάντοτε εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Χωρίς θυσιαστήριο πού να πάμε, αδερφοί? Πού να πάμε? Τι να κάνουμε? Τι να λέμε? Είμαστε χριστιανοί? Τι να λέμε? Τι να ισχυριζόμαστε? Τι να περιμένουμε? Χωρίς θυσιαστήριο? Χωρίς υπακοή? Έχεις προσωπικό θυσιαστήριο? Όχι. Έχεις οικογενειακό θυσιαστήριο? Όχι. Αν όχι, έχεις εκκλησιαστικό θυσιαστήριο? Όχι. Τι περιμένεις? Τι νομίζεις ότι θα γίνει? Τι περιμένουμε? Ο Ηλίας δεν πάει στην τύχη. Δεν πάει γιατί ο Θεός είναι καλός. Είναι καλός ο Θεός. Αλλά ο Θεός ανταποκρίνεται στην πίστη και στην υπακοή του ανθρώπου. Αφού δεν προσεύχεσαι στην εκκλησία, αφού δεν προσεύχεσαι με τον άντρα σου και με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου, αφού δεν προσεύχεσαι στο ταμείο μόνος σου, αφού δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού, άντε τώρα να περιμένεις από το Θεό έλεος και χάρη. Θα βρεις. Αλλά. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί? Να μην τα έχεις όλα αυτά και να εργάζεσαι στο έργο του Θεού. Μα λες, εγώ είμαι δούλος, εγώ είμαι δούλη. Κοίτα τι κάνω. Σκουπίζω, μαγειρεύω, κηρύττω, διδάσκω. Εντάξει, εγώ είμαι δούλος Θεού. Δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Ο δούλος του Θεού αρχίζει το έργο του με το να οικοδομήσει το κεκριμνισμένο θυσιαστήριο. Και δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν χρειάζεται η γυναίκα μου βοήθεια από μένα για να οικοδομήσει το γκρεμισμένο της θυσιαστήριο. Δεν χρειάζομαι εγώ βοήθεια από τη γυναίκα μου και από κανέναν άλλον. Βοήθεια χρειάζομαι μόνο από τον Χριστό. Αλλά και ο Χριστός θα με βοηθήσει όταν πάρω απόφαση. Όταν πάρω απόφαση υπακοής.
Μη θεωρήσουμε, αδελφοί, την προτροπή ποτέ στη ζωή μας, την προτροπή για υπακοή, αυστηρότητα. Δεν είναι αυστηρός ο Θεός, δεν είναι αυστηρός ο Λόγος του Θεού και δεν είναι αυστηρός αυτός που κηρύττει. Είναι πνευματική νόμοι απαράβατη που δεν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε γιατί ο Θεός το έχει κάνει. Δεν είναι αυστηρότης να έρθει να μου πει κάποιος που βιάζομαι να κατέβω από τον έκτο όροφο, πήγαινε με το ασανσέρ. Όχι, θα πηδήξω. Πήγαινε με το ασανσέρ, θα σκοτωθείς, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Δεν είναι αυστηρότης να προτρέπεις τον άνθρωπο για αυτό που πρέπει να κάνει, που πρέπει, και το πρέπει είναι νόμος. Νόμος Θεού, νόμος πνευματικός. Δεν είναι αυστηρότης. Αντιθέτως, τι λέει ο Λόγος του Θεού στον Ιζεκίηλ? Κήρυξον, είτε ακούσωση είτε απηθήσωση. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Επίμενε, εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, πρότρεψον. Είτε ακούσωση είτε απηθήσωση. Και πρέπει να το κάνει κάποιος στην οικογένεια, είτε ο άντρας, είτε η γυναίκα, είτε το παιδί, είτε ο πατέρας, είτε η μητέρα, κάποιος στην εκκλησία, κάποιος στη ζωή μας. Πρέπει να το κάνει. Γιατί αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, αυτό είναι αμαρτία σε σένα. Ξέρω, αλλά δεν λέω τίποτα για να μην σας στενοχωρήσω. Αυτό είναι αμαρτία. Στρογγυλεύω λίγο το Λόγο του Θεού έτσι για να μην με παρεξηγήσετε. Αυτό είναι αμαρτία. Και η αμαρτία δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα ακούμε. Αλλά ιδιαίτερως πρέπει να τα εκτελούμε, αδερφοί. Πρέπει να τα εκτελούμε. Ο Ηλίας λοιπόν ξεκίνησε από το να φτιάξει, να οικοδομήσει το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του λαού, το δικό του. Αυτός έλειπε 3,5 χρόνια τώρα, ήταν στα Σαρεπτά Σιδώνος. Και αφού το οικοδόμησε και μάλιστα κατά το λόγο του Κυρίου με 12 λίθους, έκανε και ένα βλάκι γύρω γύρω για να διώξει κάθε αμφιβολία από το λαό. Να μην αφήσει στο λαό το διάβολο να πειράξει το λαό. Σιγά που έστειλε ο Θεός φωτιά. Με τέτοια ξηρασία δεν είναι λογικό. Μόνο του παίρνει φωτιά το ξύλο. Γιατί πάνω στο θυσιαστήριο έβαλε και ξύλα. Με τέτοια ξηρασία σιγά. Γιατί έχει εύκολα ο διάβολος τα βέλη του τα πεπειρωμένα να σου γκρεμίσουν την πίστη. Έβαλε λοιπόν ένα βλάκι γύρω γύρω και φώναξε τους δούλους, τους ανθρώπους που υπηρετούσαν για αυτό το έργο, και λέει πάρτε 4 ιδρίες γεμάτες ύδατος και χύστε τις επάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα. Να μην είναι σε ξερασία και να πιάνουν εύκολα φωτιά, να είναι γεμάτο νερό, γεμάτο υγρασία. Το ξύλο που βάζει στο τζάκι έχει υγρασία, δεν ανάβει εύκολα. Και δεν έφτανε μια φορά, λέει ξανακάντε το δεύτερη φορά. Άλλες 4 ιδρίες γεμάτε νερό. Πάνω στο ολοκαύτωμα και στο ξύλο. Μπροστά σε όλο το λαό. Και τρίτη φορά. Δεν θέλει τρίκ ο Θεός. Θέλει αλήθεια. Και όταν έριξαν και τις άλλες 4 ιδρίες για τρίτη φορά, το νερό έτρεχε γύρω γύρω του θυσιαστηρίου και το αυλάκι που έκανε γύρω γύρω γέμισε. Σε ξηρασία το θυσιαστήριο γεμάτο νερά, για να μην αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του έργου του Θεού. Γιατί εμπιστεύεται το Θεό και το έργο του, ξέρει ότι θα το κάνει. Και όταν τελείωσε, χωρίς φωνές, χωρίς υστερίες, σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και προσευχήθηκε μία προσευχή που έχει τόσο μεγάλη δύναμη, γιατί στηρίζεται στο Λόγο του Θεού. Για ακούστε. Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, Θεέ αληθινέ,
Και λέει μπροστά σε 450 προφήτες και ιερείς του Βάαλ. Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα σε όλους αυτούς ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός των Ισραήλ και ας γίνει γνωστό ότι εγώ είμαι δούλος σου. Γιατί να γίνει γνωστό? Γιατί εγώ ό,τι έκανα, το έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Δεν το έκανα γιατί έτσι μου κατέβηκε, έτσι σκέφτηκα, έτσι νόμισα, έτσι θεώρησα. Και ο δούλος του Θεού δεν κάνει πράγματα κατά τη γνώμη του. Ο πατέρας δεν μεγαλώνει την οικογένειά του κατά τη γνώμη του. Γιατί είναι ιδιογνώμων και ακατάστατο σε κάθε οδό. Η γυναίκα δεν μεγαλώνει τα παιδιά της κατά τη γνώμη της. Ο πατέρας, η μάνα, ο αδελφός δεν ζει μέσα στην εκκλησία και πιστεύει και νομίζει κατά τη γνώμη του. Δεν θα έχει αποτελέσματα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και μας μιλάει ο Θεός βέβαια μέσα από το Ευαγγέλιο. Αν το έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα το κάνω κι εγώ. Αν δεν το έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν θα το κάνω εγώ. Είναι δεδομένο. Γιατί να εφεύρω καινούργια πράγματα, να ανακαλύψω τον τροχό, να ανακαλύψω τους νόμους του Πνεύματος του Αγίου εγώ? Άπαξ δόθηκε ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και μας έδωσε εντολή σε αυτό να μένουμε, σε αυτό να ζούμε, με αυτό να περπατάμε, και εκεί θα σωζόμεθα και εκεί θα μας παραλάβει ο Θεός στον ουρανό. Και αν κάτι είναι λεπτομέρεια στη ζωή σου που δεν μπορείς να το διακρίνεις, αν και τα πάντα διακρίνονται, αλλά λέω, και δεν μπορείς να το διακρίνεις μέσα από το Λόγο του Θεού, πήγαινε στο Πνεύμα του Άγιο. Πήγαινε στο θυσιαστήριό σου. Ζήτησε οδηγία, ζήτησε να σου μιλήσει ο Θεός. Να σε διδάξει, να σε διορθώσει, να σε συμβουλεύσει. Θα το κάνει, βέβαια θα το κάνει. Βέβαια θα το κάνει. Θεέ αληθινέ, αποκάλυψε ότι εσύ, σε όλους αυτούς, ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός. Εγώ είμαι ο δούλος σου, γιατί αυτά που κάνω δεν τα κάνω από μόνος μου. Τα κάνω γιατί εσύ μου τα περιέγραψες ακριβώς. Σε λεπτομέρεια. Σε λεπτομέρειες, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού ασχολείται να μας διδάσκει. Σε λεπτομέρειες. Σε λεπτομέρειες το Πνεύμα το Άγιο ασχολείται να μας συμβουλεύει. Πώς? Πρώτον, με τη διδαχή των Αποστόλων. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα πάρεις τις απαντήσεις, εάν θέλεις να σου μιλήσει ο Θεός. Δεύτερον, στην κοινωνία μεταλλήλων, μέσα από τα αδέλφια σου θα πάρεις κατευθύνσεις. Από τις διακονίες της Εκκλησίας, από τα χαρίσματα, από την αγάπη των αδελφών, από το παράδειγμα των αδελφών. Έχουμε τύπους μέσα στην Εκκλησία του Ποιμνίου. Τρίτον, στην κλάση του άρτου. Εκεί που μετανοείς, εκεί που καθαρίζεσαι και το αίμα του Χριστού πέφτει επάνω σου, εκεί λαμβάνεις μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία. Είναι μια στιγμή ιδιαίτερη, γιατί εκείνη τη στιγμή θυσιάζεται ξανά ο Ιησούς Χριστός. Το αίμα του τρέχει ξανά. Το σώμα του σκίζεται ξανά. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Γραφή. Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Συνεχίζει. Δεν λέει κλαστέν, σχιστέν. Λέει, συνεχίζει να σκίζεται κάθε Κυριακή. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πότε? Πάντοτε. Ιδιαίτερη στιγμή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Με φόβο και τρόμο, όχι με γελάκια, με αστιάκια, με κουβεντούλες. Σχίζεται το σώμα του Χριστού με το κόψιμο του άρτου. Τρέχει το αίμα του Χριστού με το να χύνουμε τον ίνον τον οποίο ο Θεός ευλόγησε σε κρασί στα ποτήρια για να το πιούμε.
Και δεν τρώμε τον άρτον, τρώμε το σώμα. Και δεν πίνουμε το άρτο, πίνουμε το αίμα. Όχι γιατί κάνει αλλαγή ο Θεός, αλλά διότι δια της πίστεως το ευλογεί. Σύμφωνα με το λόγο του, επί το λόγο του, στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Τέλος με τις προσευχές. Στις προσευχές μας επισκέφτεται ο Θεός. Αλλά άμα δεν έρχεσαι στις προσευχές, πώς θα σε επισκεφθεί ο Θεός? Αν δεν έχεις θυσιαστήριο μέσα στην εκκλησία, αρχίζει η εκκλησία 7.30 και ερχόμαστε 9 παρα 25. Γιατί? Και πρεσβύτεροι και διάκονοι, μα τι πράγματα είναι αυτά? Έχουμε τις δικαιολογίες, τα παιδάκια μας, το κρύο, μα έτσι θα πάμε στον ουρανό. Με το κρύο, με τη ζέστη. Σήμερα κάνει πολύ ζέστη, αύριο κάνει πολύ κρύο. Δεν έχω όρεξη, φοβάμαι μην κρυώσω. Όταν προχωρά σύμφωνα με το λόγο του Θεού, όλα θα τα διορθώνει ο Θεός. Βεβαίως έχουμε σοφία και σύνεση. Βεβαίως διορθωνόμαστε και προσέχουμε. Γιατί μας το λέει ο Θεός, αγρύπνα, πρόσεχε και προσεύχου. Και ολοκληρώνει, και όλα αυτά τα κάνεις, ολοκληρώνει την προσευχή του Ηλίας, για να γνωρίσει ο λαός αυτός που περπατάει ανάμεσα δύο φρονημάτων, ότι εσύ ο Κύριος είσαι ο αληθινός Θεός και εσύ επέστρεψες την καρδία όλων αυτών πίσω σε αυτόν. Να το, το σχέδιό του, που έφτασε στο σημείο της ολοκλήρωσης. Και εκείνη τη στιγμή άμεσα έπεσε φωτιά παρακυρίου από τον ουρανό, κατέφαγε όλο, κατέφαγε λέει η Γραφή, το κάψε. Σε μια στιγμή κατέφαγε όλο το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα. Αυτή είναι η επέμβαση του Θεού. Δεν έβαλε μια σπιθίτσα, κοιτάξτε, μαύρισε από τη φωτιά. Λίγο έτσι έδειξε ο Θεός, κάει και μια τρίχα από το μοσχάρι. Κάνει έτσι ο Θεός. Κατέφαγε όλο το ολοκαύτωμα, όλα τα ξύλα, όλες τις πέτρες και όλο το χώμα. Αυτή είναι η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Τα τρώει όλα. Όλα. Πάνε οι αδυναμίες, πάνε τα τσιγάρα, πάνε... Αλλά σε ποιον? Σε αυτόν που θέλει. Αν δεν θες, τι να κάνει ο Θεός? Σήμερα εμείς ήρθαμε γιατί θέλουμε. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε έρθει. Κι εγώ θα μπορούσα να μην είχα έρθει. Αποστάθη, όπως λέω, θα αναλάβεις τη Δευτέρα γιατί εγώ θέλω να κοιμηθώ. Κάνει κρύο, φοβάμαι κρυώσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, αδερφοί μου. Και το αποτέλεσμα. Και ό,τι είδε ο λαός, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και είπαν, ο Κύριος, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ο Κύριος, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Εάν δεν υπήρχε ο Ηλίας, θα μπορούσε να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού? Σε καμία περίπτωση. Όχι, θα μπορούσε. Γιατί? Γιατί θα βρεις και άλλον Ηλία. Δεν εξαρτάται ο Θεός από τον άνθρωπο Ηλία. Μπορεί να βρει και άλλον και άλλον και άλλον. Δεν εξαρτάται από σένα και από μένα το έργο του Θεού. Μακάρι όμως να βρει ο Θεός σε σένα και σε μένα την πίστη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου του Ηλία. Μακάρι. Και όταν συνέβη αυτό, ο Ηλίας λέει στον Αχάβ, τώρα που πίστεψε ο λαός, αλλά πριν ακόμη, όταν λοιπόν ο λαός πίστεψε, τότε ο Ηλίας λέει πιάστε τους προφήτες και θανατώστε τους, γιατί το έκανε για να τους εκδικηθεί. Δεν είναι εκδικητής ο άνθρωπος του Θεού, αλλά γιατί ο λόγος του Θεού λέει, και το διαβάζω από μέσα, εάν κάποιος προφήτης ασεβήσει και λαλήσει εν το ονόματι μου λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτό να λαλήσει, ή όποιος λαλήσει εν το ονόματι άλλων θεών, όπως τώρα ο προφήτης εκείνος και οι προφήτες εκείνοι, να θανατώνονται. Άρα δεν κάνει εκδίκηση, κάνει υπακοή. Υπακοή. Και η υπακοή δική μας ποια είναι? Να θανατώσουμε στη ζωή μας το ψέμα. Να πεθάνουμε εμείς για το ψέμα.
Πηγαίνετε λοιπόν τώρα, πιάστε τους και ελάτε να τους θανατώσουμε όλους για το λόγο του Θεού. Πίστεψαν και τώρα ήρθε η σειρά να υπακούσουν. Και ο λαός Ισραήλ, πιστός πια, υπακούει. Μεταξύ δύο φρονημάτων, πού να το έλεγε αυτό? Ποιος να τον άκουγε? Φόβος, αμφιβολία, ποιος να τον ακούσει? Δεν ακούς αυτόν που σου μιλάει όταν δεν πιστεύεις. Όταν πιστεύεις, ακούς αυτόν που σου μιλάει, τον Κύριο ή τους δούλους του. Όταν δεν σ' ακούνε, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι καλός πιστικός, δεν έχουν πίστη. Εγώ αυτά που σας λέω μου τα είπε ο πατέρας μου, αλλά δεν με ακούτε, γιατί δεν είστε εκ του πατρός μου, δεν είστε εκ της αληθείας. Αν ήσασταν εκ του πατρός μου, αν ήσασταν εκ της αληθείας, αυτά που σας λέω θα τα ακούγατε. Θα ακούμε, αδερφοί. Θα ακούμε. Ακούσανε. Πιάσανε τους 450, πήγε ο Ηλίας, τους έσφαξε όλους. Τώρα πια ήρθε ο καιρός να κάνει αποκατάσταση της ευλογίας ο Θεός στο λαό του. Πίστεψαν, υπάκουσαν, εκτέλεσαν. Γι' αυτό πάει, βρίσκει τον Αχάβ και του λέει, πήγαινε φάει γρήγορα, ετοιμάσου, γιατί έρχεται βροχή μεγάλη. Βροχή μεγάλη. Ουρανός τίποτα, ούτε ένα συννεφάκι. Έρχεται βροχή μεγάλη, γιατί όλα όσα είπε ο Θεός να κάνω τα έκανα, και όλα όσα είπε ο Θεός ότι θα κάνει τα έκανε. Δεν σταματήσει τώρα. Έρχεται βροχή μεγάλη, αδερφοί. Και στον Αχάβ και στον Ηλία. Αλληλούια. Έρχεται βροχή μεγάλη, το πιστεύετε? Εγώ τώρα τι να σας πω. Έτσι πως μιλάω, ξέρω ότι δεν μιλάω εγώ, μιλάει ο Θεός, και αν θέλετε πιστέψτε με. Αλήθεια σας το λέω, δεν μιλάω εγώ. Τώρα. Έρχεται βροχή μεγάλη. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έρχεται βροχή μεγάλη. Και ο Αχάβ το πίστεψε. Πήγε, έφαγε και ετοιμάστηκε για να το βάλει στα πόδια. Τώρα, το πιστεύει ο Ηλίας, καλή πίστη. Το πιστεύει ο Αχάβ, κακή πίστη. Πιστεύει, αλλά δεν δέχεται τον Χριστό. Δεν δέχεται το Θεό. Εμείς πιστεύουμε, αλλά δεχόμαστε, έτσι αδερφοί. Δεχόμαστε. Όχι μόνο για τώρα, δεχόμαστε. Έρχεται βροχή μεγάλη, μπόρα έρχεται, αδερφοί. Αλληλούια. Και ο Ηλίας δεν πήγε να φάει. Τώρα το φαΐ θα κοιτάξει. Νηστεία είναι από το πρωί. Και θα ανέβει απάνω στο Κάρμηλο, γιατί δεν έρχεται η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού παρά μόνο με εξήτηση, με προσευχή. Μόνο με προσευχή έρχεται. Το ότι στο υποσχέθηκε δεν σημαίνει ότι θα το απολαύσεις. Μόνο αν προσευχηθείς. Όλα με προσευχή γίνονται, αδερφοί. Ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνος εξητούντας Αυτόν. Στο υποσχέθηκε, πήγαινε να το πάρεις. Είναι σαν να σου πω εγώ, έχω ετοιμάσει ένα τραπέζι, αδερφέ, μαγείρεψε η γυναίκα μου, έλα. Και να πεις εσύ κάποιος, έχω άλλη δουλειά να κάνω τώρα, αγρόν αγόρασα. Δεν το έχω ετοιμάσει, αγρόν αγόρασα. Ο άλλος λέει, δεν πιστεύω, με κοροϊδεύει τώρα, τι να έχει ετοιμάσει, φτωχός άνθρωπος είναι, τι να έχει ετοιμάσει, βρε έλα, έχω ετοιμάσει. Και ο άλλος λέει, έρχομαι να φάω. Αυτός το πίστεψε. Αλλά υπάρχει και ο άλλος που λέει, έρχομαι να φάω και να μείνω. Εμείς αυτοί θέλουμε να είμαστε. Ερχόμαστε να φάμε και να μείνουμε. Αμήν, αδερφοί. Πάει στο Κάρμηλο, γονατίζει, ταπεινώνεται. Δεν προσεύχεται με τον αέρα του ανθρώπου. Τώρα σε έχω στο χέρι, Κύριε. Όχι. Όχι, δεν έχουμε στο χέρι το Θεό. Μα μου το υποσχέθηκες, γιατί δεν μου το κάνεις? Όχι. Επειδή μου το υποσχέστηκε, σε παρακαλώ, Κύριε Θεέ μου, κάνε χάρη. Επί το λόγο σου το ζητάω, κάνε χάρη. Στους ταπεινούς δίνει ο Θεός χάρη.
Τους περηφάνους αντιστέκεται, αντιτάσσε το Θεό. Σαν αδερφία που δεν μας θέλει. Όταν φουσκώσει η καρδιά μας, φύγε, φύγε, πήγαινε ταπεινός και έλα. Βάζει τα πόδια του στα γόνατα κάτω. Αυτή είναι προσευχή. Κάτω, γονατιστός. Όχι σαν τον Φαρισαίο. Θεέ μου, είδες τι καλός που είμαι. Όλα όσα μου λες να κάνω, τα κάνω. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Παλιό υποκριτή, λέει ο Θεός. Παλιό υποκριτή που θα μου πεις, θα με κοροϊδέψεις εμένα ότι ό,τι μου λες, σου λέω το κάνεις. Για σένα το κάνεις, το κάνεις για μένα. Για τον εαυτούλη σου το κάνεις, για να δείξεις ότι είσαι σπουδαίος. Δεν το κάνεις για μένα, για να με λατρεύσεις. Ο Ηλίας όμως έβαλε τα πόδια κάτω, το κεφάλι κάτω στα πόδια. Προσευχότανε, πού να σηκωθεί. Δεν σηκώνεται αν δεν απαντήσει ο Θεός. Δεν σηκώνεται από την προσευχή αν δεν απαντήσει ο Θεός. Στέλνει τον δούλο του, λέει, για πήγαινε έξω να δεις τι γίνεται. Λέει, τίποτα δεν γίνεται. Δεν απελπίστηκε. Δεν έγινε τίποτα ακόμη. Θα γίνει, αφού μου το είπε ο Θεός. Δεύτερη φορά, για πήγαινε να δεις τίποτα. Θέλει και άλλη προσευχή. Δεν γίνεται, χρειάζεται και άλλη προσευχή. Γιατί όσο πιο πολύ προσεύχεσαι, τόσο πιο μεγάλη μπόρα θα έρθει. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέμπτη φορά, έκτη φορά. Να λέει, απογοητεύτηκε. Όχι. Ήξερε ότι κάθε φορά που προσεύχεται, πιο μεγάλη μπόρα θα έρθει. Πάει εβδόμη φορά. Προσεύχεται. Λέει, Κύριε, τη βροχή που μου είπες. Γυρίζει ο δούλος. Ήταν ένα συννεφάκι σαν μπαλάμι. Να τόσο λέει συννεφάκι είναι. Άντε και να έχει κάποιος πιο μεγάλο χέρι από το δικό μου. Ένα συννεφάκι λέει. Λέει, αυτό είναι. Άρχισε, θα το τελειώσει. Έφερε ένα σύννεφο, θα γεμίσει ο ουρανός σύννεφα. Γρήγορα να μην μας πιάσει βροχή. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γρήγορα να στέλνει μήνυμα στον Αχάβ. Σήκω και φύγε γρήγορα. Δεν θα τα καταφέρεις. Θα σε πνίξει η βροχή, γιατί είναι μπόρα. Ο Αχάβ τον πίστεψε. Δεν είμαι μα τι λες. Τώρα πια είναι δυνατόν να μην πιστέψει. Τον πίστεψε, αλλά δεν υπάκουσε. Όχι στο να φύγει. Θα υπακούσει στη συνέχεια. Θα βρεθεί απέναντι με την Ιεζάβελ και η Ιεζάβελ έχει κακό σκοπό, όπως θα δούμε με τη χάρη του Χριστού αύριο. Ενώ αυτός είχε τα καλύτερα άλογα και την καλύτερη άμαξα και έτρεχε, ο Ηλίας δίπλα του, με τη μιλωτή του, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έτρεχε πιο γρήγορα. Αλληλούια. Πιο γρήγορα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου από τον Αχάβ. Και περίμενε τώρα ο Ηλίας, γιατί είναι άνθρωπος και ο Ηλίας. Λέει, τώρα που θα φτάσω εκεί, όλοι θα μου πούνε μπράβο, συγχαρτήρια, ο, τι μεγάλος δούλος είσαι, τι σπουδαίος είσαι. Και ξέρετε τι είπε η Ιεζάβελ, φέρτε το να τον σφάξω. Αλληλούια. Αλλά όσο και να θέλει η Ιεζάβελ, ο Ηλίας δεν σφάζεται, δεν τρώγεται. Ο Ηλίας είναι για τη δόξα του Θεού. Αμήν.